rapid test στους κατοίκους στη Γαλήφα του Δήμου Χερσονήσου διενεργήθηκαν το πρωί από μονάδα του ΕΟΔΗ με τα αποτελέσματα να είναι άκρως ενθαρρυντικά. Σε σύνολο 102 δειγμάτων δεν υπήρξε ούτε ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού. Ανησυχούμε. Εντάξει, ήρθαμε να κάνουμε το τεστ. Εντάξει, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν μπορούμε να κολλήσουμε και αύριο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάντα μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι το ένα κρούσμα που είναι διασωληνωμένο ήδη, αυτό και μόνο. Ούτε η σύζυγός του που το έκανε το έχει. Τελευταίες μέρες που ακούστηκε αυτό, βεβαίως, όλοι με μάσκες, όλοι προσέχουν, κλειστά τα μαγαζιά, μέσα όλοι. Εντάξει, όταν χτυπάνε δίπλα σου οι βόμβες, καλύβεσαι. Τα 4 θετικά κρούσματα κορονοϊού, τα οποία εντοπίστηκαν πρόσφατα στην περιοχή, σκόρπισαν ανησυχία στο χωριό και χτύπησαν το καμπανάκι του κινδύνου στις αρμόδιες αρχές. Για λόγους ασφαλείας και σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού, κατατέθηκε έτοιμα στον ΕΟΔΗ, κλιμάκιο του οποίου βρέθηκε το πρωί στο χωριό. Καθώς πρόσφατα ανεβρέθησαν γύρω στα 4 κρούσματα εκεί, σε επίπεδο, αν θέλετε, διασφάλισης της δημόσιας υγείας αλλά και της τοπικής κοινωνίας εκεί, μιλήσαμε, ήρθαμε σε επαφή με τον ΕΟΔΗ. Σήμερα λοιπόν εκτελούνται rapid test στη Γαλήφα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο εκτός το Βενζέλιο, το ένα άτομο που είναι διασωληνωμένος. Αυτός, άντρας είναι, ναι. Η ηλικία είναι 74 χρονών. Μίλησα με το γιο του σήμερα και μου είπε ότι το οξυγόνο του έχει επανέλθει και ότι μιλάει και αναπνέει κανονικά. Καθαρό ήταν το χωριό τώρα, τι πάθαμε, δεν ξέρω. Τίποτα, δεν έχω εγώ τίποτα, αλλά αυτά που ακούσαμε ότι είναι 4 άτομα, έχουμε φοβηθεί. Να φύγει και να μην ξανάρθει, γιατί δεν ξέρουμε το αύριο τι ξημερώνει για εμάς τουλάχιστον που είμαστε υπερήλικες. Ευπαθείς ομάδες τώρα όπως είμαστε εμείς, γιατί έχουμε καρδιά και τέτοια. Θα το κάνουμε για κάθε ενδεχόμενο να δούμε που βρισκόμαστε. Τα αποτελέσματα προκάλεσαν ανακούφιση στους πολίτες, οι οποίοι όπως υποστήριξαν, τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό. Δεν πολλοί βγαίνουν έξω τώρα οι χωριανοί μετά που ακούστηκε, ας πούμε, τέλος πάντων αυτό το περιστατικό. Δεν βγαίνουν πολύ εύκολα από τα σπίτια και αυτοί που βγαίνουν φοράνε μάσκα. Όλοι με τις μάσκες, τα καφενεία κλειστά από ό,τι βλέπετε, δεν είναι κανένας μέσα στα καφενεία. Ό,τι λένε οι τηλεοράσεις, τηρούνται τα πάντα. Αύριο, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα επισκεφθεί το Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γυαλού Ιεράπετρας για τη διενέργεια μοριακών τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού στους 100 περίπου οικονομικούς μετανάστες αφγανικής και πακιστανικής υπηκότητας, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες διαμένουν σε 4 ξενοδοχειακά συγκροτήματα που πληρούν τους όρους της υγιεινής διαβίωσης. Σε αυτά τα τουριστικά καταλήματα διέμεναν και οι δύο νεαροί Αφγάνοι, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Πρόκειται για εργάτες γης στα θερμοκήπια και σε λεώνες περιοχής, ενώ θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε και ένας Έλληνας, ο οποίος τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, για να διατηρήσουμε το να μην φύγουν από εκεί από τις οικίες στα σπίτια τους, ήδη τους έχουμε πάει και χθες και σήμερα τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ό,τι μας έχουν ζητήσει, ούτως ώστε να μην μπορεί να βγαίνουν έξω και ξαπλωθεί ο ιός, μέχρι στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον ΕΟΔΗ, θα έρθει το Σάββατο για να κάνει τα τεστ.